Θα συνεχίζουμε με τη αριθμό 600 κάθετος 22 πρώτου του 2024 επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού Φλωρίνης της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέα Αριστερά κυρίας Θεοπίστης Πέρκα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα πολύχρωμη εξαπάτηση των καταναλωτών ρεύματος με ευθύνη της κυβέρνησης. Παρακαλώ πολύ κύριε συνάδελφε, 2 λεπτά για την πρωτολογία σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, αν κάτι έδειξε η εβδομάδα που μεσολάβησε από την κατάθεση της ερώτησης για το χάος με τα τιμολόγια ρεύματος, είναι ακριβώς η επιβεβαίωση του χάους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του χάους και της αντίστοιχης σύγχυσης που έχει προκαλέσει στους καταναλωτές, αυτή η τρομερή μεταρρύθμιση με τα πολύχρωμα τιμολόγια, είναι ότι το τιμολόγιο που λανσάρει ως σταθερό, ενώ δεν ανήκει στην κατηγορία μπλε σήμανση, αφού δεν είναι 12μηνης αλλά 8μηνης διάρκειας, μια εταιρεία στην οποία μάλιστα έχει πλειοψηφικό πακέτο ποσοστό το ελληνικό δημόσιο. Υπάρχει διαφήμιση στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Και μάλιστα υπάρχει ιστοσελίδα η οποία ασχολείται με την αγορά ενέργειας και συγκρίνει τα διάφορα τιμολόγια και έχει φτάσει μόνη της η ιστοσελίδα να μπλέει ότι κατατάσσω μόνη μου το εν λόγω τιμολόγιο στα σταθερά με την μπλε σήμανση και μάλιστα αναφέρεται για σύγχυση που προκαλείται μεταξύ και Υπουργείου και ΡΕΡΕ. Και τι μας δείχνει αυτό το περιστατικό? Ότι τόσο στη χοντρική όσο και στη λιανική αγορά δεν υπάρχει κανένας έλεγχος και το μοναδικό μήνυμα που περνάει η κυβέρνηση είναι ότι επιτρέπει οτιδήποτε αυξάνει την κερδοφορία των μετόχων αλλά επιβαρύνει διαρκώς τους καταναλωτές. Ότι δεν υπάρχει δηλαδή έλεγχος και δεν μπαίνουν και κανόνες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο κάθε πάροχος μπορεί τελικά να κάνει ό,τι θέλει. Άλλωστε, κύριε Υπουργέ, έχετε αποδεχτεί σε δήλωσή σας ότι η ιστορία με τα πολύχρωμα τιμολόγια έχει κόστος για τους καταναλωτές, αλλά και ότι ο καταναλωτής θα διαφυλάξει ο ίδιος τα συμφέροντά του. Οφείλουμε όμως να σας θυμίσουμε ότι εκ του ρόλου και της θέσης σας ως Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εσείς είστε υποχρεωμένος να διαφυλάτε τα συμφέροντα των καταναλωτών έναντι των συμφερόντων των προμηθευτών, πράγμα που δυστυχώς έχει φανεί ότι κάνει τα τελευταία 4,5 χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα είναι η αύξηση της πάγιας χρέωσης στα τιμολόγια, η οποία είναι εκρηκτική. Η ΔΕΗ τον Ιούλιο του 2022 αύξησε το πάγιό της από 1,69 ευρώ το τετράμινο σε 3,5 ευρώ το μήνα, δηλαδή 728,4% πάνω, και αντίστοιχες αυξήσεις έχουν εφαρμόσει και οι υπόλοιποι πάροχοι. Η ΔΕΗ παράγραφος 3 του άρθρου 2 της Υπουργικής σας απόφασης αναφέρει πως το ειδικό τιμολόγιο δύναται να εμπεριέχει και πάγια χρέωση προμήθειας ίση με 5 ευρώ. Ανά μήνα, κατά μέγιστο. Το άνω αυτό όριο δεν ισχύει όμως για τα τιμολόγια με τις υπόλοιπες χρωματιστές σημάσεις. Επομένως, σας ρωτάμε, σε ποιες παρεμβάσεις θα προχωρήσετε ως το αρμόδιο Υπουργείο μαζί με τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων για να προστατεύσετε τους καταναλωτές, θα τεθεί ανώτατο όριο και θα αναθεωρηθεί η πάγια χρέωση των τιμολογίων? Ποια είναι η εισήγηση της ΡΑΡΑΗ για όλα τα παραπάνω και ειδικότερα για την εκρηκτική αύξηση της πάγιας χρέωσης προμήθειας? Και πώς δικαιολογείται και ποια είναι η γνώμη της ΡΑΕΗ για αυτή? Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Πέρκα. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για 3 λεπτά για την πρωτολογία σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία συνάδελφος, δεν ξέρω αν έχετε συνειδητοποιήσει τι συνέβη, αλλά εξαιτίας της των παρεμβάσεων που κάναμε στην αγορά της ενέργειας είχαμε μία πολύ σοβαρή ένταση του ανταγωνισμού και χαμηλότερες τιμές. Αυτό το κατάλαβαν οι πάροχοι, κάποιοι από αυτούς διαμαρτυρήθηκαν εντόνως σε διάφορες φάσεις, προφανώς δεν το καταλάβατε εσείς. Και για να έχετε μία αίσθηση τι σημαίνει αυτή η ένταση του ανταγωνισμού, μεταξύ του φθηνότερου και του ακριβότερου παρόχου στο πράσινο τιμολόγιο στην περίπτωση του Ιανουαρίου, που είναι, ξέρουμε τις τιμές, είχαμε μία διαφορά από 13,6 μέχρι τα 17, κάτι cents, που είναι μία διαφορά περίπου 3,5 με 3,5 cents
στο τιμολόγιο, από τον φθηνότερο στον ακριβότερο. Αυτά με μία μέση κατανάλωση, κάνω το λογαριασμό με τα 500, μέση κατανάλωση είναι κατά τη μικρότερη, σημαίνουν μία τάξη μεγέθους πάνω από 150 ευρώ διαφορά μεταξύ του φθηνότερου και του ακριβότερου στα τιμολόγια, που είναι αντικείμενο του ανταγωνισμού. Και τώρα θα έχουμε το Φεβρουάριο καλύτερες τιμές από αυτό. Μας βοηθάει ότι έπεσε η ΔΑΜ. Αλλά το σίγουρο είναι ότι για πρώτη φορά οι καταναλωτές με το σύστημα που είχαμε έμαθαν ποιος είναι ο ακριβότερος και ποιος είναι ο φθηνότερος και μπόρεσαν και μπορούν να λάβουν αποφάσεις προς το συμφέρον τους, διότι ο καταναλωτής δεν μπορούσε να αντιδράσει όσο δεν ήξερε ποιος είναι ακριβώς και ποιος είναι ο φθηνός. Το πάγιο αυτό, το άνω όριο που βάλαμε των 5 ευρώ, δεδομένου ότι το 95% πήγε στο πράσινο, βοηθάει τους καταναλωτές και από αυτή την άποψη, αλλά σε κάθε περίπτωση ο καταναλωτής θα πρέπει να λάβει υπόψη του το συνδυασμό παγίου και τελικής τιμής για να βγάλει το συμπέρασμά του. 1 ευρώ στο πάγιο για 12 μήνες διαφορά είναι 12 ευρώ. Διαφορά 3,5 cents για 12 μήνες είναι, σας είπα, πάνω από 150 ευρώ. Συνεπώς, να μην κοιτάμε το δέντρο και να χάνουμε το δάσος. Σε σχέση με το τιμολόγιο που είπατε, για να ολοκληρώσω λίγο στο χρόνο μου, γι' αυτό κάνουμε μία παρέμβαση. Υπήρχε μία ερμηνεία της ΡΑΕΗ για το αν αυτό είναι μπλε ή δεν είναι. Είναι λίγο πιο σύνθετο το θέμα, διότι ο κώδικας αναφέρεται σε ετήσια, διάρκεια των συμβάσεων, όλων των συμβάσεων, με εξαίρεση όμως τις περιπτώσεις που υπάρχει συνένεση του καταναλωτή, οπότε μπορεί να πέφτει στους 6 μήνες. Επειδή εδώ είχαμε μία ερμηνεία της ΡΑΗ συγκεκριμένη και για να διευκολύνουμε τον καταναλωτή να έχει πρόσβαση σε φθηνότερα τιμολόγια, θα κάνουμε δηλαδή, υπογράφεται μία παρέμβαση που επιτρέπουμε και διευκρινίζουμε και τη δυνατότητα μεικτών τιμολογίων, θα τα έλεγα, που δεν μπορούν εύκολα να κατηγοριοποιηθούν σε αυτές τις υφιστάμενες χρωματικές κατατάξεις. Το συμπέρασμα όμως, για να μην σας ταλαιπωρώ, είναι ότι ο ανταγωνισμός λειτουργεί προς όφελος του καταναλωτή χάρη σε αυτή την παρέμβαση. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σκυλακάκη. Αν πιστεύω πως σωστία θα ήταν πιο καθαρές έτσι οι διαφορές. Παρακαλώ πολύ, κυρία Πέρκα, έχετε το λόγο για 3 λεπτά. Ναι. Καταρχάς, κύριε Υπουργέ, να πούμε ότι ο ανταγωνισμός δεν λειτουργήσε. Μάλλον οι τιμές πέφτουν γιατί είναι γεμάτες οι αποθήκες της ΕΕ. Το έχω κάνει και σχετική δήλωση προσφάτως. Ο ήπιος χειμώνας κτλ. Και σε κάθε περίπτωση παραμένουν οι τιμές πολύ ψηλά, αλλά αυτό δεν είναι απάντηση στο ερώτημα πώς μπορεί ένας πάροχος να ξεφύγει από τις σημάσεις τις πολύχρωμες, τα 4 χρώματα, με 8-μήνη διάρκεια αντί για 12-μήνη. Τι λέει η ΡΑΕ γι' αυτό, ΡΑΕΗ, δεν το έχουμε συνηθίσει. Και αυτό που είπατε τώρα για τους καταναλωτές, με επιβεβαίνονται αυτό που είπα, να διαφυλάξουν μόνοι τους τον εαυτό τους. Εγώ θα έλεγα ότι να μάθουν καλύτερα μαθηματικά, για να λύνουν και τον γρίφο με την ρήτρα και τον μηχανισμό προσαρμογής και να συμπληρώνουν και στη συνθήκη αυτή και το πάγιο, και για το πάγιο θα επιμείνω. Πραγματικά δεν μου απαντήσετε για το πάγιο και αν θα μπουν ενότατα όρια. Γενικώς δηλαδή το 70% των καταναλωτών έχουν διαλέξει το ειδικό, γιατί δεν μπορούν στην ουσία να επιλέξουν, να το λέμε και αυτό. Άρα σύγχυση αντί για διαφάνεια. Διαρρέεται ότι θα επιτρέψετε τη διάθεση τιμολογίων με σταθερές χρεώσεις για λιγότερο από το 12-μηνο. Δηλαδή θα τροποποιήσετε την υπουργική απόφαση, δεν ξέρω αν ισχύει, ρωτάω. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί πραγματικά πάντα αν ανανομιοποιηθεί εκ των υστέρων η πρακτική μιας εταιρείας
που παραβιάζει τους όρους που εσείς θέσατε με την υπουργική σας απόφαση. Τώρα εδώ έχουμε και το θέμα με την ΡΑΡΑΕ, ότι στη παράγραφο 5 της σχετικής υπουργικής αναφέρεται ότι η ΡΑΕΗ έχει την υποχρέωση να διαπιστώνει την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας και στην περίπτωση που αυτή δεν τηρείται να επιβάλλει πρόστιμο. Εγώ θέλω να σημειώσω ότι διαβάζουμε ότι η ΡΑΕΗ έχει γνωμοδοτήσει ότι το προϊόν πραγματικά παραβιάζει τη ταξινόμηση των τιμολογίων στα 4 χρώματα και προκαλεί σύγχυση στους καταναλωτές. Και η αρχή εκτιμά ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα, γιατί αλλιώς και άλλοι προμηθευτές θα μπορούν με τον ίδιο τρόπο να παραβιάζουν αυτές τις κατηγορίες. Και θέλω τώρα πραγματικά να μου πείτε, θα ξανακάνετε αυτό που έγινε σε προηγούμενο νομοσχέδιο, τότε που ήταν η συναλλαγή της πώλησης της ΔΕΠΑ υποδομών στην Italgas, όπου αφαιρέσατε αρμοδιότητα από τη ρυθμιστική αρχή, γιατί δεν σας βόλευαν οι όροι που έθετε η ΡΑΕ για να προχωρήσει την πιστοποίηση του νέου διαχειριστή? Δηλαδή, για να επισπευστεί τάχα η διαδικασία, θα παρακάμψουμε την ρυθμιστική αρχή? Εντάξει, αλλά κάρτ φιλελεύθερη αφαιρείται και δίνεται αρμοδιότητα σε ανεξάρτητες αρχές. Εγώ όμως, εντάξει, για σήμερα θα τελειώσουμε, γιατί θα επανερχόμαστε σε αυτό το θέμα που αφορά την προστασία των καταναλωτών και πραγματικά υπάρχει μεγάλη δυσκολία στον κόσμο. Το ειδικό τιμολόγιο με την πράσινη σήμανση υποτίθεται ότι διαμορφώνεται βάσει κοινή μεθοδολογία για όλου του προμηθευτέ, ώστε να βοηθά του καταναλωτέ να συγκρίνουν τα τιμολόγια. Οι παράμετροι όμω του μηχανισμού διακύμαση ορίζονται ελεύθερα από του προμηθευτέ. Γι' αυτό λέω χρειάζεται πολύ καλή γνώση μαθηματικών, τι οποίε αυτοί μπορούν να αναπροσαρμόζουν κάθε μήνα. Επιλέγουν δηλαδή ελεύθερα τον συντελεστή. Αποτέλεσμα είναι οι περισσότεροι πάροχοι να ορίζουν πάρα πολύ χαμηλά όρια, όπου δεν ενεργοποιείται ο μηχανισμός αναπροσαρμογής, δηλαδή η ρήτρα, με αποτέλεσμα να ενεργοποιείται πάντα. Θα παρέμβετε για να τεθούν αυτά τα ανώτατα όρια με μια εισήγηση στην ΡΑΕ? Επιμένουμε σε αυτό και επιμένουμε και στο πάγιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Πέρκα. Παρακαλώ πολύ, κύριε Υπουργέ, 3 λεπτά για διεθνολογία. Ευχαριστώ και εγώ. Να σας πω, καταρχήν, οι καταναλωτές δεν χρειάζονται να ξέρουν υψηλά μαθηματικά, πρέπει να ξέρουν τη διαφορά μεταξύ του 17 και του 13,6 ή του 16 και του 12,5. Διότι στο τέλος ημέρας, στην αρχή κάθε μήνα, μαθαίνουν την καινούργια τιμή και αν δεν τους ικανοποιεί η τιμή, το συμβόλαιο του συγκεκριμένου ή ο πάροχος, μπορούν να φύγουν. Ποια είναι η διαφορά από το παρελθόν? Η διαφορά από το παρελθόν είναι ότι τώρα ξέρουν ποιος είναι ακριβώς και ποιος είναι φθηνός. Προηγουμένως δεν ξέρανε. Είχα ρωτήσει όποιον είχα βρει, τους δημοσιογράφους, τους βουλευτές, τα στελέχη του Υπουργείου. Κανένας δεν ήξερε ποιος είναι ο φθηνότερος πάροχος. Τώρα ξέρουμε. Και θα ξέρουμε και τον άλλο μήνα και τον παράλληλο ποιος θα είναι. Συνεπώς, αυτό είναι το εργαλείο. Έτσι δουλεύει και πιστεύω δουλεύει καλά αυτή τη στιγμή. Τι συνέβαινε επί της ουσίας? Στην πραγματικότητα, οι πάροχοι κάναν προσφορές, οι οποίες κάναν μερικούς μήνες, 2, 3, 4, και στη συνέχεια έπεφταν τα συμβόλαια σε πιο ακριβή κατάσταση από την προσφορά. Και οι άνθρωποι, επειδή υπάρχει αδράνεια και αδράνεια είναι πολύ ισχυρό πράγμα στις αγορές, μένανε στα συμβόλαια τα παλιά. Τι είχαμε να επιλέξουμε και ποια ήταν και η εισήγηση της ΡΑΕ όταν έγινε αυτή η αλλαγή? Τα συμβόλαια τελείωναν, διότι πέραν των σταθερών όλα τα συμβόλαια τελείωσαν 31/10/23. Είτε θα πήγαιναν οι καταναλωτές στα συμβόλαια που θα διάλεγαν οι πάροχοι, τα πιο κοντινά σε αυτό που είχαν, είτε θα κάναμε κάτι άλλο. Εκεί ήρθαμε και παρενέβημε και μεταφέραμε 95, όχι 70, 95 τελικά διάλεξαν το πράσινο τιμολόγιο, τα 100, στο πράσινο τιμολόγιο, στο οποίο δεν ισχύουν πια τα ψηλά γράμματα των παλαιών συμβολέων, είναι καθαρή εικόνα και μπορούν να έχουν, όπως απεδείχθη από τα πράγματα, καλύτερες τιμές, διότι πετύχαμε καλύτερες τιμές στο πράσινο χωρίς επιδοτήσεις παρά τον προηγούμενο μήνα που είχαμε επιδοτήσεις. Τώρα, σε σχέση με...
Τώρα, πάμε τώρα για το συγκεκριμένο τιμολόγιο. Η ΡΑΗ έκανε μία ερμηνεία. Δεν είναι δουλειά μου να κάνω ερμηνεία των κανόνων, είναι η δουλειά της ΡΑΗ. Εγώ είπα ότι η μόνη σύστασή μου είναι να ερμηνεύουμε υπέρ το, προς το συμφέρον του καταναλωτή, που το συμφέρον του καταναλωτή είναι να έχει ποικιλία τιμολογίων. Γιατί έχει νόημα να έχουμε και ένα και συμβόλαια 6 με 12 μήνες στα σταθερά, θα σου εξηγήσω γιατί είναι λίγο πιο σύνθετο. Τα σταθερά τιμολόγια έχουν ένα κόστος αντιστάθμισης, το οποίο όσο πηγαίνεις πιο πέρα στο χρόνο, αυξάνεται δυσανάλογα η τιμή του. Δηλαδή, εάν το κόστος αντιστάθμισης πάει στον επόμενο χειμώνα, που έχεις δυσκολία να προβλέψεις τι θα γίνεται στην αγορά, είναι πολύ υψηλότερο από το 7ο, 8ο μήνα μέχρι τον 12ο το κόστος αντιστάθμισης από ότι στο πρώτο 7ο, 8ο. Αυτό μπορεί ο καταναλωτής να θέλει και είναι λογικό να έχει ένα τιμολόγιο μικρότερης διάρκειας, σταθερό, αλλά με πολύ χαμηλότερο κόστος αντιστάθμισης. Και αυτό ήταν ένα καλό τιμολόγιο από πλευράς τιμών. Εδώ λοιπόν η ίδια η οδηγία δίνει πλήρη ελευθερία. Και εμείς όταν παρανεύουμε στο πράσινο, όταν παρενεύουμε στο πράσινο, παρενεύουμε γιατί. Γιατί οι συμβάσεις μεταξύ των δύο πλευρών ήταν ατελείς, διότι οι καταναλωτές δεν διάλεγαν συμβόλαιο. Οπότε ήρθαμε εμείς να διαλέξουμε για αυτούς, διότι δεν υπήρχε επιλογή συμβολέου. Όταν έκανε συμβόλαιο δεν μπορούσαμε να παρέμβουμε. Και αυτό ακριβώς ήταν ο λόγος για τον οποίο παρεμβαίνουμε να αλλάξουμε τον κανόνα, να τον διευκρινίσουμε κατά τη γνώμη μου και να διευκολύνουμε μεγαλύτερη ποικιλία σε τιμολόγια. Αλλά διευκολύνουμε μεγαλύτερη ποικιλία με βάση τη μείωση από 130 που ήταν το Δεκέμβριο τα τιμολόγια σε 30-40 τιμολόγια. Αυτή είναι η πρώτη μείωση που είναι πολύ σημαντική. Και το γεγονός ότι ξέρουμε πια τις πραγματικές τιμές και ποιος είναι ακριβώς και ποιος είναι ευθυνός. Κατά τη γνώμη μου, η αγορά θα λειτουργήσει ακόμη περισσότερο ανταγωνιστικά στους επόμενους μήνες και το να υπάρχει ποικιλία επιλογής του καταναλωτή.